σε καιρούς μεγάλων προκλήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ελλάδα είναι παρούσα στη διεθνή συζήτηση, στο διεθνέ προσκήνιο που γίνεται για την προστασία του. Είχα σήμερα την ευκαιρία να απευθυνθώ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να συναντήσω τον ΗΠΑ, τον ορμοστή των Ηνωμένων Εθνών, για τα δικαιώματα και να έχουμε μια εκτενή συζήτηση για όλα όσα συμβαίνουν. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε μια μεγάλη ύφεση, τόσο εξαιτίας των κρίσεων που εμφανίζονται, ιδίως των πολεμικών σειράξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, όσο επίσης και λόγω των προβλημάτων που εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την κλιματική κρίση, με την επιστημιστική κρίση, με την κρίση υγείας που εμφανίζεται. Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα ζητήματα του οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε απαιτούν μια ενεργό παρουσία της παγκόσμιας, της διεθνούς κοινότητας. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην διεθνή αυτή συζήτηση. Είναι υποχρέωση της Ελλάδος, υποχρέωση της διεθνής κοινότητας να προστατεύσει όλες τις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, να φροντίσει για τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών, να μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας, να μπορέσει να εξασφαλίσει την ανθρώπινη ελευθερία, την ισότητα και την ανθρώπινη αξία.